Γεια σας. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση θα δούμε το θέμα 2β των τελικών εξετάσεων 2010-2011. Μας λέει λοιπόν η εκφώνηση. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και ένα υποπρόγραμμα, μια υπορουτίνα στην ουσία. Τα οποία, όπως βλέπετε, επειδή έχουν εντολές γράψε, τυπώνουν κάποια πράγματα στην οθόνη. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Δηλαδή να γράψουμε στην ουσία τι θα εκτελεστεί. Το σημείο κλειδί σε αυτή την άσκηση είναι να παρατηρήσουμε τα ορίσματα του υποπρόγραμματος. Καταρχάς παρατηρήστε ότι το βασικό πρόγραμμα είναι εντελώς απλοϊκό. Έχουμε δύο μεταβλητές μόνο, τη Z και τη W και ξεχωρούμε τις τιμές αρχικά 1 και 3. Και όσο το Z είναι μικρότερο στο 35, έχουμε μια επανάληψη όπου οι μόνες εντολές είναι μια κλίση στην διαδικασία στο υποπρόγραμμα DIAD, έτσι τη λέει, και συνέχεια γράφουμε την τιμή του Z στην οθόνη. Για να δούμε τώρα τι δύσκολο έχει αυτή η άσκηση. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του υποπρόγραμματος έχουν το ίδιο όνομα με τις μεταβλητές του κυρίου προγράμματος, Z και W. Όμως, τα ορίσματα του υποπρογράμματος είναι με την ανάποδη σειρά. Παρατηρήστε ότι όταν καλούμε τη διαδικασία DIAD, στέλνουμε ως όρισμα το Z και το W. Το υποπρόγραμμα έχει και αυτό δύο μεταβλητές, Z και W. Όμως, αν κοιτάξουμε το πώς τις δέχεται, η πρώτη μεταβλητή που δέχεται είναι η W και η δεύτερη Z. Οπότε, η Z του κυρίου προγράμματος αντιστοιχίζεται στην W του υποπρογράμματος. Κοιτάξτε, είναι πρώτη εδώ και εδώ. Ενώ η W του κυρίου προγράμματος αντιστοιχίζεται στη Z του υποπρογράμματος. Μπορώ να τις πω για να μην μπερδεύομαι. Z τόνος και W τόνος αυτές του υποπρογράμματος. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει κάποιος για να μπορέσει να λύσει την άσκηση. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα επιλύσω αυτήν την άσκηση. Έχω φτιάξει εδώ δύο πινακάκια, στα οποία θα καταγράφω τις τιμές των μεταβλητών Z και W του κυρίου προγράμματος και του υποπρογράμματος. Ας ονομάσω Z τόνος και W τόνος τις μεταβλητές του υποπρογράμματος για να μην μπερδεύομαι. Αρχικά λοιπόν, οι Z και W έχουν τις τιμές 1 και 3 αντίστοιχα. Μπαίνουμε λοιπόν στην επανάληψη όσο, το Z είναι μικρότερο στο 35, μπαίνουμε μέσα λοιπόν, και καλεί τη διαδικασία DIAD. Προσοχή τώρα, το Z τόνος δεν παίρνει τιμή 1, θα πάρει τιμή του W, θα πάρει τιμή 3. Ενώ το W τόνος παίρνει τιμή του Z, παίρνει τιμή 1. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει η διαδικασία, δύο εντολές έχει μόνο, τρεις εντολές έχει μόνο το υποπρόγραμμα. Αρχικά λοιπόν, στη μεταβλητή W τόνος, έτσι, τη δεύτερη εδώ, καταχωρείται το άρθρισμα, το W και Z, άρα 4, και η μεταβλητή Z τόνος αυξάνεται κατά 2, άρα 5. Και γράφουμε λοιπόν στην οθόνη τη μεταβλητή Z τόνος, άρα το πρόγραμμα αρχικά εκτυπώνει 5. Θα γράψω εδώ κάτω την εκτύπωση του προγράμματος. Τώρα, το σημαντικό, ξαναλέω, που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι το εξής. Ότι η Z έχει αντιστοιχιστεί στην W τόνος και η W έχει αντιστοιχιστεί στη Z τόνος. Άρα μετά το τέλος της διαδικασίας, όταν θα επιστρέψουμε στο κύριο πρόγραμμα, το Z δεν θα έχει τιμή Z τόνος, τιμή 5, θα έχει τιμή 4. Και το W θα έχει τιμή 5. Οπότε τώρα, μετά την εκτέλεση της διαδικασίας, αυτό κάνει μόνο η υπορουτίνα. Τυπώνει, με συγχωρείτε, εκτελεί αυτές τις δύο εντολές αρχικά και τυπώνει την τιμή του Z τόνος, έτσι. Οπότε, αυτά δεν έχει νόημα εδώ πέρα να τα κρατήσω. Άρα λοιπόν τώρα, στο κύριο πρόγραμμα, που λέει γράψε Z, θα γράψει 4. Και θα πάει τώρα στην
αρχή της επανάληψης να ξαναεκτελέσει τη δικασία. Αφού το Z, που έχει τιμή 4, είναι όντως μικρότερο ίσο του 35. Κάλουμε πάλι τη διαδικασία, διαβ, έτσι. Στο Z τόνος μένει τιμή του W, ίδια ιστορία πάλι. Δηλαδή, στο Z τόνος θα μπει 4, θα μπει 5. Και στο W τόνος θα μπει τιμή 4. Το W θα πάρει την τιμή, το W τόνος θα πάρει την τιμή 9, το άρθρισμά τους. Και το Z τόνος θα πάρει την τιμή 5 και 2, 7. Και θα τυπωθεί το Z τόνος. Άρα θα τυπωθεί 7. Θυμηθείτε τώρα ότι στο κύριο πρόγραμμα είναι τούμπα πάλι, εισαγωγικά. Δηλαδή το Z έχει την τιμή W τόνος, έχει την τιμή 9 τώρα. Ενώ το W έχει την τιμή Z τόνος, δηλαδή έχει 7. Και εδώ που λέει γράψε Z, θα γράψει 9. Έτσι. Λοιπόν, η συνθήκη της επανάληψης είναι ακόμη αληθής. Το Z είναι όντως μικρότερο στο 35, είναι 9. Οπότε ξανακαλείται η διαδικασία διαδ. Η χιαστή αντιστοίχηση που έχουμε πάλι, το Z τόνος είναι το W, άρα είναι 7. Το W τόνος είναι το Z, άρα είναι 9. 7 και 9, 16. Έτσι, στο W τόνος. 7 και 2, 9, στο Z τόνος. Άρα, τυπώνεται το Z τόνος, τυπώνεται 9. Και αυτά όπως είναι, έρχονται ανάποδα τώρα στις μεταβλητές του κυρίου προγράμματος. Άρα, το Z παίρνει τιμή 16. Έτσι. Και το W παίρνει τιμή 9. Και γράψε Z, άρα τυπώνεται το 16. Λοιπόν, το Z, δηλαδή το 16 είναι μικρότερο στο 35, ξανακαλείται η διάδ. Στο Z τόνος η τιμή του W, άρα 9. Στο W τόνος η τιμή του Z, άρα 16. Στο W τώρα τόνος θα μπει 6 και 9, 25. Ενώ στο Z τόνος θα αυξάνεται κατά 2, θα γίνει 11. Άρα τυπώνεται 11. Τελειώνει η διαδικασία. Ξανά μεταφορά των μεταβλητών εδώ πέρα. Ανάποδα όπως είπαμε. 25 και 11. Γράψε Z, τυπώνεται το 25. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την επανάληψη, το Z, δηλαδή το 25, είναι μικρότερο στο 35. Άρα καλεί τη διαδικασία διαδ. Αντιστοίχηση πάλι μεταβλητών. Στο Z τόνος, στο W, 11. Στο W τόνος, το Z, δηλαδή 25. Στο W τόνος μπαίνει το άρθρισμά του, 36. Στο Z τόνος μπαίνει το Z τόνος συν 2, δηλαδή 13. Και τυπώνεται, γράψε Z τόνος, έτσι γράψε Z 13. Και επιστρέφουμε πίσω, πάλι. 36 και 13, ανάποδα. Γράψε Z 36. Και τώρα, το Z, το 36, είναι μικρότερο στο 35. Άρα η συνθήκη της επανάληψης γίνεται ψευδής. Άρα η επανάληψη τελειώνει και τελειώνει και το πρόγραμμα. Και αυτή είναι η απάντηση στην άσκηση. Αυτή τη γραμμή ήθελε εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Σας έχω μεγάλο διάβασμα. Γεια σας!